Καλημέρα, καλησπέρα. Το είπα εγώ τώρα, διότι οι Bolt Brothers μπήκαν σε ρυθμούς διακοπών. Η άδεια των Bolt Brothers είναι τον Ιούλιο πάντα. Αλλά επειδή είπαμε, σας υποσχεθήκαμε ότι δεν θα σας αφήσουμε χωρίς podcast, μια και εσείς μας κάνατε να βρισκόμαστε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή, είπαμε λοιπόν με τον Χάρη Σταύρου να τον μαζέψουμε από την παραλία και μέσω τηλεφώνου από την Κρήτη, δεν θα σας πω που είναι για να μην τον ψάχνετε, λοιπόν, βγαίνει λοιπόν από την Κρήτη και θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας και θα συζητήσουμε τα πάντα. Γεια σου Χάρη, έκανες μπάνιο? Γεια σας, έκανα μπάνιο, είμαι στο Ρέθυμνο, όλοι ξέρουμε όποτε έρχομαι στην Κρήτη που πηγαίνει γιατί είναι η πατρίδα μου. Μαζεύτηκαμε από την παραλία, ναι. Ο Μάγκας βέβαια είσαι εσύ, γιατί είσαι στο στούντιο. Έχουμε και δύο άδεια. Ο ένας είναι στην Κρήτη, ο άλλος είναι στην Αθήνα. Οπότε τα εύσημα ας πάνε σε σένα, πρώτον. Δεύτερον, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που όντως μας κράτησε. Μας έχει κρατήσει για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση και για τις αξιολογήσεις και για την υποστήριξη για τα μηνύματα που παίρνουμε. Αλλά επειδή δεν έχουμε πάρει και πολύ πλησίδι τελευταία, ούτε ας πούμε προτάσεις, ξέρεις, από τον κόσμο. Στείλτε μας και καμιά πρόταση. Τι θα θέλατε να ακούσετε, τι θα θέλατε να αλλάξουμε, τι δεν σας αρέσει, τι σας αρέσει. Εντάξει, καλή κολλακή και τα μπράβο και τα συγχαρητήρια και τα ευχαριστώ. Τι λίγα είναι λίγο πιο hardcore. Εγώ τα δέχω και περισσότερο λίγο από το Σπύρο. Στείλτε τα όλα σε μένα. Επίσης, θα έλεγα, αν μπορούν να μας στείλουν προτάσεις για podcast, θεματολογία με τι έννοια, ας πούμε. Μήπως θα θέλανε 5 παίκτες της Ευρωλίγκα του 90 που σήμερα θα θέλατε να δείτε στην, να παίζουν τώρα μπάσκετ. 5 παίκτες του NBA. Τέτοια θέματα να αρχίσουμε να τα αναλύουμε πιο καλοκαιρινά όταν δεν θα υπάρχει επικαιρότητα. Αλλά σήμερα υπάρχει και σήμερα επικαιρότητα και αυτή θα σχολιάσουμε. Να θυμίσουμε εμείς ότι περιμένουμε να μας βαθμολογήσετε ή αλλιώς να μας αξιολογήσετε με τα αστεράκια. Βάλτε όσα αστεράκια θέλετε. Θέλω να πω όμως ότι η καμπάνια έπιασε τόπο. Διότι από 1000 πήγαμε στα 2000 μέσα σε μια εκπομπή που σημαίνει ότι κινητοποιήθηκαν όλοι. Όλο αυτό παίζει ρόλο, να ξέρετε, στο ότι είμαστε στην κορυφή. Οι αριθμοί μας μέσα σε αυτές τις ημέρες έχουν τριπλασιαστεί σχεδόν, όχι διπλασιαστεί, πολύ είπα. Οπότε θέλουμε για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε και πάμε να μπούμε αμέσως στα θέματα μας. Κάντε και την εγγραφή έτσι, μην ξεχάσετε, εκτός από τα αστεράκια. Ναι. Με τις αξιολογήσεις τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Δηλαδή, όχι εμείς. Τι άλλοι. Ναι, λοιπόν, να σου πω τώρα, επειδή είναι και πιο δύσκολη η επικοινωνία και δεν είμαστε face to face, θα σου βάζω εγώ τις ερωτήσεις, ειδικά σε κάποια θέματα που έχεις καλύτερη γνώση. Ναι, έχω να ξέρεις και 2-3 ειδήσεις που θα συζητηθούν και θα γραφτούν σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύω, ναι. Θα γίνουν θέματα και σε εμάς και σε άλλα site. Θέλω να μου πεις την τρίτη, να ξεκινήσουμε από την τρίτη είδηση και να πάμε στην επικαιρότητα και θα κάνουμε πάυση για να λέμε την τρίτη είδηση. Λοιπόν, είναι κάτι που το θεωρούμε και αναμενόμενο. Την Τετάρτη, 5 Ιουλίου, λήγει η προθεσμία για να κάνει την ανανέωση των συμβολέων Κάναν και Πίτερς ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εμείς γράφουμε 4 Ιουλίου, 5 Ιουλίου είναι ημέρα ανανέωσης, όπως έχουμε προαναγγείλει όμως και εδώ και στα κείμενα του Σπορ 24, ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην ανανέωση, τη χρήση του δεύτερου χρόνου των συμβολέων των δύο παιχτών. Δεν είναι η πιο, αυτό είναι στην τρίτη θέση αυτή η είδηση. Αλλά όπως και να δούμε, είναι σημαντικό. Μονομερής επέκταση. Έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός με κάποια αύξηση. Φανταστείτε, ο Κάναν, ας πούμε, από τα 600. Θα πάει στα 700, μία μονομερής επέκταση που πριν από το Final Four και σίγουρα πριν από τα Playoff κανείς δεν τη φανταζόταν. Θεωρούσαμε ότι ήταν, μόλις βγήκε εκτός πρωταθλήματος, ότι μετά το Final Four θα είναι τα τελευταία του μάτς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όμως κυρίως το Final Four κέρδισε την θέση του. Γιατί το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας? Γιατί δεν θέλει να χαλάσει αυτό τον κορμό και θεωρεί ότι πρέπει να μείνουν αυτοί οι δύο παίχτες. Επί τη ευκαιρία θα πω ότι μπορεί να δούμε, υπό προϋποθέσεις, και θα το αναλύσουμε στο επόμενο podcast αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι εξελίξεις, υπό προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει και 9 ξένους την επόμενη σεζόν.
9. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει και 9. Οι 7 θα μπορούν να παίζουν στο πρωτάθλημα, 6 σε κάθε αγώνα. Ωστόσο, η επέκταση του Alex Peters από τη μία ρε παιδί μου είναι μια safe επιλογή, γιατί ξέρεις. Φαντάζεσαι ότι χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ η σεζόν θα είναι καλύτερη σε σχέση με τη σεζόν που έκανε φέτος. Από την άλλη, νομίζω ότι γνωρίζοντας τα 3 τέταρτα πλέον ή τέλος πάντων τα 3 πέμπτα της front line, ο πέμπτος θα είναι ένας συμπληρωματικός ξένος, καταλαβαίνεις ότι αν δεν είναι ο Μίροτιτς ο παίκτης που αντικαταστήσει τον Σάσα Βεζένκοφ, ίσως θα πρέπει να είναι ένας πιο αθλητικός forward που θα μπορεί να κουμπάει και στη θέση του 5. Εντάξει, οκ. Αν υπάρχει ο Μύρο στο τραπέζι, δεν υπάρχει και συζήτηση για να κάνουμε. Τον παίρνουμε κλειστά τα μάτια και βρίσκει πώς θα καλύψει την όποια δυναμία σου σε αθλητικότητα στη front line. Αν δεν είναι όμως ο Μύρο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ίσως κινηθεί για κάτι λίγο πιο αθλητικό σε σχέση με αυτό που είχε, για να συμπληρώσει καλύτερα και τους υπόλοιπους ψηλούς. Ίσως εκεί πάει και σε διαφορετικές επιλογές, και δηλαδή να πάει σε 4-5, να είναι μαζί με τον Πίτερς και να είναι 3-4 κάποιος άλλος παίχτης, να αλλάξει λίγο ο σχεδιασμός εκεί. Καταλαβες. Ναι. Του Μίροτιτς, Σπύρο, πότε βλέπεις να... Όχι να κρίνεται, πότε βλέπεις να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τουλάχιστον όσο είναι εγκλωβισμένο στην Παρσελόνα, δεν μπορεί να υπάρχει. Όχι. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι ο Μίροτιτς, γιατί θέλει, ο Μίροτιτς είναι γεγονός ότι θέλει πολύ να παίξει στον Ολυμπιακό. Και γιατί του αρέσει όλο το project που βλέπει, και γιατί σε δύο Final Four έβλεπε την ομάδα του να έχει 300 άτομα και ο Ολυμπιακός να έχει 18.000 ή ανάλογα το Final Four, και γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα, και γιατί έχει και μια σταθερή θέση στην Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι είχαμε πει από αυτή την εδώ την εκπομπή, αποκαλύψαμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να του δώσει 2,7. Ναι, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, όχι αυτή τη σεζόν, την επόμενη. Σωστά. Δεν ξέρεις. Η Παρτίζαν θα έχει και αυτή τη θέση στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Θα είναι ο Μπράντοβιτς εκεί, γιατί αυτός κάνει τη διαφορά. Γιατί ξέρεις, ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, τελειώνει το συμβόλαιό του. Θα παραμείνει. Ναι. Κανείς νομίζω δεν πρόκειται να ρισκάρει πέρα από μονοετή συμβόλαια σε μια ομάδα σαν τον Ερυθρό Αστέρα και σαν την Παρτίζαν, διότι κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Δεν είναι σαν τις ομάδες με τα εγγυημένα συμβόλαια. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, και γι' αυτό ένας παίκτης σαν τον Μίροτιτς θα ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό. Ποιες άλλες ομάδες μπορούν να καλύψουν τα θέλω του? Είναι η Μονακό, που δεν ξέρω αν είναι κάτι που τον αντιπροσωπεύει, και το Μιλάνο είναι πολύ πιο χαμηλά. Δεν ξέρω, Εφές, Φενέρ δεν έχουν ακουστεί αυτή τη στιγμή. Ναι, κοίτα. Ο Ολυμπιακός καταρχήν του προσφέρει μια θέση και ένα ρόλο τον οποίο ξέρει δεδομένου ότι θα έχει και δεν χρειάζεται και βρίσκει. Δηλαδή θα μπει στον Ολυμπιακό, θα έχει το ρόλο που είχε ο Σαββετζέκοφ και δεν θα έχει και ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που λες για τα εγγυημένα συμβόλαια του Ερυθρού Αστέρα και τη Παρτίζαν, θεωρώ ότι αν φτάσουν τότε στα 3 εκατομμύρια που ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Δεν ξέρω. Αυτές οι δύο, ναι. Ναι. Φαντάζομαι ότι στο συμβόλαιο θα έχει και έναν όρο γύρω λιγκάου. Δηλαδή, αν δεν παίξουν, αν δεν μείνουν στην Ευρωλίγκα, να μπορεί να φύγει. Το θέμα ποιο είναι για μένα. Αν ο Ερυθρός Αστέρας ή η Παρτίζαν φτάσουν σε ένα ποσό πράγματι στα 2,7, 2,8, 3 εκατομμύρια, νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι πολύ δύσκολο να τον πάρει στα 2 εκατομμύρια. Οπότε εκεί θα πρέπει να γίνει και μια υπέρβαση από πλευρά του Ολυμπιακού. Συμφωνώ. Ναι. Θεωρώ ότι το καλύτερο fit για τον Μίροτιτς είναι ο Ολυμπιακός. Απλά και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει κάτι περισσότερο. Από την άλλη, επειδή εσύ είσαι παλιός και τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και από εμάς γενικότερα, τα 3 εκατομμύρια που ακούγονται μπορεί, ξέρεις, να είναι και κάποιος πολύ σωτσά. Μπορεί να είναι στο όλομα των νερών. Μπορεί να είναι μια προσπάθεια να ανεβάσει το κασέ του. Αυτά βέβαια θα φανούν περισσότερο στην πορεία. Εντάξει, πάντως ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει πολλά λεφτά για τα δικά του δεδομένα. Διότι είδα και μια λίστα με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρωλίγκας. Δεν ήταν κανένας του Ολυμπιακού εκεί. Έτσι, και είδα και το Μέλι να παίρνει 2 εκατομμύρια. Λέω εντάξει, τώρα κάποια στιγμή πρέπει να λογικευτούν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο ακόμα στο Μίροτιτς. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχει τις περισσότερες, για μένα τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή για το Μίροτιτς, τις έχει ο Ολυμπιακός. Αν υπάρχει φαβορή, είναι ο Ολυμπιακός για μένα.
Και υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, κάποιες φήμες ότι έχει ήδη κλείσει. Δεν μπορεί να έχει κλείσει γιατί έχει το συμβόλαιο. Απ' την άλλη, αν πάρει πολλά λεφτά από την Μπαρτσελόνα, θα είναι και πιο εύκολο να υπογράψει με λιγότερα λεφτά από αυτά που ακούγονται. Όπως και να έχει όμως, θέλει να παίξει και με τον Μπαρτζόκα. Ξέρει ότι με τον Μπαρτζόκα θα βγάλει ένα καλύτερο αυτό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι το μπάσκετ που τον εκφράζει. Το μπάσκετ που είναι πιο κοντά στο ισπανικό που έμαθε ο ίδιος και πιο κοντά στο NBA που έμαθε ο Μίροτσιτς. Και μάλιστα λέγεται, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά λέγεται ότι έχει ήδη μιλήσει και με τον Μπαρτζόκα. Και... Εντάξει, αυτό το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή, ναι. Δεν θα μου φαινόταν φυσιολογικό το να μην έχει μιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δηλαδή, είναι ο καλύτερος διαθέσιμος που έχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ωραία. Να πάμε και λίγο στο Σλούκα, επειδή πολλοί ρωτάνε για το Σλούκα. Δεν θέλω όμως να σταθούμε πολύ στο θέμα Σλούκα, διότι είναι ένα ζήτημα που μπορεί ανά πάσα ώρα και λεπτό να αλλάξει. Σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, που σημαίνει ότι θα βγει λίγο μπαγιάτικο στο podcast. Ναι. Εμείς γράφουμε Τρίτη απόγευμα. Θα μας ακούσετε και σε λίγο στο Spotify. Κάποιοι όμως μπορεί να πείτε Τετάρτη, κάποιοι Πέμπτη. Για μένα, αυτό που έγινε στο ραντεβού είναι ένα βήμα προς το να βρεθεί λύση. Έτσι το βλέπω εγώ, αλλά αυτό είναι, καθένας μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι συζητάνε προς την κατεύθυνση να τα βρουν. Θεωρώ ότι θα γίνουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Καταλαβαίνετε που πάει το μυαλό σας. Θα γίνουν ή έχουν ήδη γίνει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν γίνει και αυτή. Την ώρα που μιλάμε δεν ξέρω, αλλά όταν λέω υποχωρήσεις, όχι να πει «Α, θα παίζεις 25, α, θα παίζω 20 και θα είμαι εντάξει», ότι να κάνουν να μιλήσουν. Πιστεύω δηλαδή ότι θα μπουν στη διαδικασία να μιλήσουν και νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί. Έτσι. Ναι. Οι υποχωρήσεις νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνουν στην έννοια «Α, εντάξει, πάμε να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο, θα παίζει 27 λεπτά, θα παίζει με το walk-up» ή «Άμα παίξω 18 θα σηκώθω να φύγω». Δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης. Απ' την άλλη, ο Σλούκας θα πάει στην Παρτίζαν, δεν ξέρω. Για την Παρτίζαν σε λίγο θα πούμε και ένα άλλο όνομα, έκπληξη που ακούστηκε τις τελευταίες ώρες. Ναι. Φενέρ με τα πολλά τα λεφτά, αλλά θα πάει με τον Ιτούδη. Με τον Ιτούδη είχε πρόβλημα στην εθνική. Ή τέλος πάντων, καταλαβαίναμε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος. Εντάξει, έχει τον άλλη κότς. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Νομίζω ότι έγινε ένα βήμα καλό. Για εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο και να το πιάσουμε από μια διαφορετική οπτική το ζήτημα, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση. Καλώς φυσικά έχει γίνει πολλή συζήτηση, γιατί είναι ο Κώστας Λούκας και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν συζητάμε για τον Κώστας Λούκα του 2015 ή του 2000, δεν ξέρω. Ο Σλούκας, αν πήρε μια απόφαση το 2020, την πήρε πολύ συνειδητά και ήθελε να γυρίσει στον Ολυμπιακό για να κατακτήσει τίτλους. Πήρε τίτλους. Την Ευρωλίγκα. Πήρε όμως, πήρε στην Ελλάδα. Ευρωλίγκα δεν τα κατάφερε, αλλά έφτασε πολύ κοντά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το σημαντικό είναι να βρίσκεις στα Final Four. Ναι. Τώρα, αν θα διεκδικήσεις την Ευρωλίγκα ή όχι, είναι 200 διαφορετικοί παράγοντες. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι απέτυχε ο Σλούκας αυτό που είχε στο μυαλό του. Όχι, εννοείται πως πέτυχε 100%. Απλώς αυτό που τουλάχιστον είναι περίεργο στα μάτια του κόσμου είναι ότι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έφτασε πάρα πολύ κοντά σε 4-4 και η πρώτη κουβέντα του Κώστα Σλούκα ήταν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω και τον κόσμο, καταλαβαίνω και τον παίκτη, καταλαβαίνω και τον προπονητή. Όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ο παίκτης θέλει να αισθάνεται ηγέτης, ο προπονητής θέλει να αισθάνεται στρατηγός και ο κόσμος θέλει να αισθάνεται ότι στην ομάδα του κυλούν όλα ομαλά. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί σε περίπτωση που όντως γίνονται κατέβασαν υποχωρήσεις και η σεζόν δεν κινήσει καλά για τον Ολυμπιακό. Εκεί καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα υπάρξει γκρίνια, όχι εντός της ομάδας. Θα υπάρξουν όμως και σενάρια γύρω από την ομάδα. Και εκεί θα χρειαστεί μια πολύ καλύτερη διαχείριση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα δικά μου αυτιά, στα δικά μου μάτια, το λάθος σε όλη αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι έχει γίνει από τον ίδιο τον παίκτη. Θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί λίγο καλύτερα την κατάσταση. Από την άλλη, λες, κατανοώ και αυτό που αισθάνεται και είναι και ωραίο και να το εκφράζει και να είναι αληθινός. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει μια διαφορετική διαχείριση, όχι τόσο από τον ίδιο οργανισμό, όσο από τον ίδιο τον παίκτη. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό δεν μπορείς εύκολα να διαφωνήσεις. Απλά θα πάρω λίγο το μέρος του.
Να το πάρει. Για να θυμηθούμε και λίγο πώς ξεκίνησε τον Bolt Brothers, να διαφωνούμε και λίγο. Εννοείται. Αφού όπως σε κοιτάω στη φωτογραφία, πρέπει να είσαι ορμάω, καταλαβες. Να κάνουμε εφαρμογή. Θα πω ότι δεν μπορεί να είναι 100-0 Μπαρτζόκας η υπόθεση. Έχει φυσικά, και τα δίκια του ο Σλούκας. Και ότι χίλιες φορές να πάει να λες τη γνώμη σου, και θα, γιατί έτσι θα λυθεί το θέμα. Γιατί αν λυθεί τώρα, δεν θα υπάρξει πιστεύω πρόβλημα όλη τη χρονιά. Να πας να βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο, να πονέσει, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά να λυθεί. Ή θα λυθεί και θα προχωρήσει 3 χρόνια μαζί, ή δεν θα λυθεί καθόλου. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό που δεν διαφωνώ, ότι δεν ήταν ωραίος ο τρόπος που εκφράστηκε, μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα που ταλάντευε τον Ολυμπιακό 3 χρόνια. Και φάνηκε να λύνεται για μισό χρόνο φέτος, αλλά μετά τον τραυματισμό ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Να σου πω κάτι, ίσως αυτό το πρόβλημα που λες, ας το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά. Ίσως ρε παιδί μου, αυτή η σχέση Μπαρτζόκα-Σλούκα και να ίσως τον βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει τόσο μπροστά, να πάει τόσο μπροστά. Μέσα από μερικές διαφωνίες βγαίνουν καλά πράγματα και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η στάση του προπονητή απέναντι στον παίκτη και αυτή η στάση του παίκτη απέναντι στον προπονητή έκανε κακό στον Ολυμπιακό. Είναι το ξύμορο τώρα έτσι που το λένε βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι ρε παιδί μου είναι καλή διαφωνία. Είναι καλό να υπάρχει μια διαφωνία. Πεις μόλις περισσότερο, πιέζεις λίγο περισσότερο, αναγκάζεσαι να λύσει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική και τουλάχιστον στον Ολυμπιακό αυτή την τριετία του είχε καλά. Σωστό. Λοιπόν, ας μην πούμε περισσότερα για το θέμα Σλούκα, γιατί είναι σε εξέλιξη και μπορεί να μας κάνει μπαγιάτικο το. Ναι. Αλλά σίγουρα ο κόσμος περιμένει να ακούσει. Και αυτοί που θα τα ακούσουν σε λίγο ώρα δεν θα είναι μπαγιάτικο. Μπορεί να είναι μπαγιάτικο αυτά που θα τα ακούσουν σε 3 μέρες. Και να πάμε σε υπόλοιπα ζητήματα. Λοιπόν. Όχι, περίμενε. Εντάξει, μην μίλα εσύ, τι θες. Θέλω τη δεύτερη είδηση. Δεύτερη. Λοιπόν. Ξεκινά το με quiz. Με quiz ξεκινά το. Ποιο playmaker θέλει Παρτίζαν. Playmaker. Ναι. Από Ευρώπη. Ναι. Από Νότια Ευρώπη. Ναι. Από Μεσογειακή Ευρώπη δηλαδή. Ναι. Ο Γκέβιν Πάντος. Όχι. Ω. Αμερικανός. Όχι. Και λίγο. Λίγο Αμερικανός. Μισός. Αμερικανοϊταλός. Όχι. Πέθανα. Καλάθης. Α. Εκάτω η Τουρκία έχει Μεσόγειο, οπότε κατάλαβες. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη όχι, αλλά εντάξει. Είναι και στην Ελλάδα. Έμαθα ότι, καταρχάς έμαθες ότι άλλαξε μάνατζερ, έτσι. Ναι. Πήγε ναι, στο ναι. Λότσο. Ναι. Έφυγε από τον Καπάζογλου. Είδηση που ξέρεις. Ήταν εντυπωσιακή, δεν την περίμενα. Λοιπόν, λέγεται ότι λοιπόν, έχω μάθει ότι ο Καλάθης έχει μπει και στο στόχαστρο της Παρτίζαν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Παναθηναϊκός, αλλά λένε ότι έχει υπόγραψει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν θέλει να περιμένει, ειδικά αφού ξέρει και τον. Ότι ο Αταμάν δεν τον θέλει. Έτσι. Ναι. Λέγεται λοιπόν ότι ο Μπράντοβιτς θέλει, επειδή έφυγε ο Έξουμ και δεν υπάρχουν κι άλλοι, ότι τον κοιτάζει. Τώρα λέμε και για τον Σλούκα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Σλούκας θέλει να πάει στην Παρτίζαν, παρά την αγάπη που έχει στον ο Μπράντοβιτς, αλλά λέγεται τώρα ότι κάποιοι έλεγαν ότι έχει κλείσει κιόλας. Έτσι, ναι. Έχει συμφωνήσει. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από το Βελιγράδι, αλλά ας βάλουμε στο τραπέζι το ενδιαφέρον της Παρτίζαν για τον Καλάθη. Ξέρεις γιατί είναι περίεργο, γιατί θα είναι και αυτή μια στροφή του Μπράντοβιτς από τον μπάσκετ που έπαιξε φέτος. Δηλαδή αυτό το fast pace με στο γρήγορο ρυθμό, δηλαδή με τους κοράνους σε 90-95 καθώς. Θέλει, τέτοιο ρυθμό θέλει ο Καλάθης. Άλλο που δεν έπαιζε. Ναι, έξω. Είναι καλός κομμανταδόρος και δίπλα τουλάχιστον στον Πάντερ, δηλαδή εντάξει δεν είχε ουσιαστικά πρώτο πιολίστε στον Άσο η Παρτίζαν. Απλά ξέρει, δεν είχε και το κλασικό playmaker, το κλασικό κομμανταδόρο. Έχει παίξει μπασκετάρα με ο Μπράντοβιτς ο Καλάθης, μην το ξεχνάμε. Μικρό παιδάκι. Και δεν υπάρχουν και πολλοί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν playmaker αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Και είναι λίγο υποτιμητικό. Παρότι είναι 34, λέμε ότι ο Καλάθης δεν είναι καλό παίκτη. Λοιπόν, την νούμερο. Ποιο λέει, συγγνώμη. Ποιο λέει ότι ο Καλάθης είναι καλό παίκτη. Μια μα του ρωτήσω, όλοι θα ένα Καλάθη. Ρώτα του παπαδού του Παναθηναϊκού. Ρώτα και του παπαδού του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι είναι πεθαρά. Είναι πεθαρά, είναι ακόμη σε καλή κατάσταση. Εξαρτάται και δεν του ζητά. Άμα του ζητά να σκοράρει 15 πόντου, εντάξει, όχι, καλά, δεν είναι καλό παίκτη το να βάλει 15 πόντου. Αλλά το να το βάλει σε μια καλή ομάδα και να την κάνει καλύτερη, είναι μια χαρά παίκτη ακόμα. Και είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Είναι πάρα πολύ έμπειρο, δηλαδή πατίζα.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει κάποιον καλύτερο playmaker, playmaker δηλαδή δημιουργό. Τώρα μπορεί να βρει ένα καλύτερο scoring guard, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Αλλά σαν κουμανταδόρο δημιουργό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι η Παρτίζαν μπορεί να βρει καλύτερο. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι όποιος πάρει τον Καλάθι θα τον πάρει και σε πολύ καλή τιμή, γιατί θα έχει πληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του συμβολέου η Φενέρ, θα είναι πολύ κερδισμένος. Διότι ξέρεις, είναι άλλο που τον είχε η Μπαρτσελώνα και περίμενε πάρα πολλά από αυτόν και είχε επενδύσει. Ή και τώρα η Φενέρ, που η Φενέρ έφτασε πολύ κοντά στο ένα σούτ, νομίζω έφτασε πριν το Final Four, αλλά δεν ήταν αποτυχία, γιατί αν δεν το έχει βάλει ο Σλούκας στο τρίτο μάτς, δύσκολα θα κέρδει ο Ολυμπιακός στο τέταρτο. Οπότε. Πάντως, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν, τέλος πάντων, ή όποιος έχει αποφασίσει για τον Καλάθι ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα, θα κάνει λάθος. Ναι. Είναι Έλληνας, θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και ο Καλάθι θα μπορούσε να κάνει καλύτερο στους γύρω του σε μια κατάσταση, ρε παιδί μου, που δεν συζητάμε για τον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη διετία. Συζητάμε για ένα ρόστερ που θα έχει σαφώς περισσότερη ποιότητα. Δηλαδή, στον πικερόλ με το Λεσόρ, αν μείνει ο Παπαγιάννης, το πώς θα τον εκμεταλλευτεί. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος που δεν τον έχει προτεραιότητα. Αν και εγώ ξέρω αυτό που λες και εσύ, ότι είναι κάτι παραπάνω από το στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ότι είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και από όσα λέγονται. Ας βάλουμε όμως και την Παρτίζαν στη συζήτηση λόγω του Ομπράντοβιτς. Φυσικά. Και λόγω ίσως για την αλλαγή του ατζέντη που ίσως να παίζει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, σωστό. Μικροείδηση, γιατί έχει γραφτεί, αλλά να το πούμε και για τους ακροατές του podcast, είναι ότι η απόφαση για Μίτογλου θα πάρθει μέχρι τις 14 Ιουλίου, δηλαδή έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, έγινε σήμερα η εκδίκαση, που σημαίνει ότι αν μειωθεί η ποινή, έτσι και φτάσει να του απομένουν 4-5 μήνες ή και λιγότερο, τότε σίγουρα θα μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού κυρίως, που λέγεται ότι τον έχει συμφωνήσει μέχρι το 26 και του Ολυμπιακού. Άρα να πούμε ότι ο Μίτογλου είναι τιμωρημένος μέχρι τις 25 Νοεμβρίου του 2024, οπότε συζητάμε για το αν θα μπορέσει να παίξει τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2023. 23 να πιάσει, αν γίνει. Έτσι. Ωραία, πάει και αυτό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει εκεί κυκλωμένο. Πάμε και αυτή η είδηση. Ο Σάσα Βεζένκοφ, να πω εγώ, ότι φεύγει, μπορεί να έχει φύγει κιόλας ή αν δεν έχει φύγει τώρα, θα βρίσκεται στη ΣΥΠΑ σε λίγες ώρες, στο Σακραμέντο. Δεν θα είναι στη ΣΥΡΟ, στο τουρνουά. Όχι. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Ναι. Θα δούμε. Ναι. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να πάει στο Σακραμέντο για να περάσει από τα Ιατρικά. Ναι, ναι, να είναι έκπληξη. Είναι με ελικόπτερο. Ναι, σωστό. Έτσι. Να μην το. Πώς το λένε. Λοιπόν. Έγινε πολλή συζήτηση για το Σάσα αυτές τις μέρες. Και μπορώ να πω ότι αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά από τα σχόλια της πλειοψηφίας των φίλων του Ολυμπιακού στα social media. Δηλαδή το πήγαινε, διέλυσε του, καλή τύχη, στο επανδύνω, όλα αυτά εμένα με χαροποίησαν πάρα πολύ. Γενικά ο κόσμος από τη στιγμή που ο Βεζίνκοφ συμφώνησε με τους Kings είχε μια πολύ διαφορετική στάση από εκείνη που βλέπαμε τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες μήνες. Απλώς εγώ θα το ξαναπώ, αν και έχω διαβάσει αρκετά κείμενα και σέβομαι και την άποψη πολλών συναδέλφων και κάποιων ειδικά τους σέβομαι αρκετά περισσότερο. Θεωρώ ότι ο Βεζένκο είχε αποφασίσει, ή έστω ρε παιδί μου, το είχε στο μυαλό του ότι θα πάει στο NBA και θυμάσαι πολύ καλά, επειδή καθόμασταν και δίπλα-δίπλα στο Final Four, σου είχα πει ότι ο τρόπος με τον οποίο παίζει, που δεν ήταν συνηθισμένος για τον Βεζένκο, έδειχνε ότι ήθελε να φύγει νικητής από τον Ολυμπιακό. Το είπε στην ώρα του τελικού, εσύ. Ακριβώς. Και να έχει κλείσει όποια τρύπα είχε μείνει ανοιχτή για να την καλύψει. Πάντως και οι δύο στο Ιπανιδίν είπανε, οπότε ναι. Μετά την τριετία κανείς δεν ξέρει αν θα μείνει εκεί. Θα σου πω κάτι. Ναι. Θα σου πω κάτι. Αν το συμβόλαιο του, το οποίο αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, έχει κάποια οψιόν μετά από τα δύο πρώτα χρόνια, θεωρώ ότι το καλοκαίρι του 2025 θα το δούμε να κάνει out και το προβλέπω από τώρα, κράτησε το, ότι το επόμενο συμβόλαιο του θα είναι τριπλάσιο από αυτό. Λες, ε. Τριπλάσιο από αυτό. Δηλαδή τα 7,5. Α, όχι, κάτι περίμενε. Είπα, δεν το εννοώ. Περίπου στα 15, εκεί πιστεύω θα χτυπήσει κάτι τέτοιο. Το χρόνο, έχει χτυπήσει κι άλλο Ευρωπαίο. Ο Μπογκδάνο πήρε πάρα πολύ καλά συμβόλαια στο NBA.
Δεν έχω καμία αμφιβολία για το αν πιάσει το Σακραμέντο. Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω, αυτή η σιγουριά που έχω δεν μπορείς να μου τη χαλάσεις. Νομίζω θα κάνει και πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Να σου πω τώρα, εμείς θα τον παρακολουθήσουμε. Καλά, εννοείται ότι θα τον παρακολουθήσουμε. Κοίτα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το έστειλα μήνυμα, του λέω, σας αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά άμα παίζεις στην Ανατολή θα σε βλέπω. Για Δύση, 4-5 ώρα να βλέπω να κοιμάμαι 7, δύσκολο. Όλα θα τα βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που εξηγούσε και τον Παντελή τον Βλαχόπουλο, ότι okay, για τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, ήταν μια μεγάλη απώλεια, αλλά ο Ολυμπιακός θα βρει τον τρόπο για να αντικαταστήσει τον Βεζένκοφ και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Άμα πάρει το Μίροντιτς, μια χαρά είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Οι κερδισμένοι είμαστε εμείς που στη δουλειά τουλάχιστον θα έχουμε άλλο ένα. Εσύ χάρη μου τώρα, πώς θα αντέξω εγώ σε αυτή την ηλικία να μην κοιμάμαι καθόλου. Εσύ θα σου πω τι θα κάνεις. Θα κοιμάσαι λίγο πιο νωρίς. Θα ξυπνάς 5 και 25. Να βλέπω Δύση. 7 και 10 να βλέπεις το δεύτερο μέρος. Ωραία. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Κι άμα έχει και Γιάννη. Ναι. Κι άμα έχει και Κάρι που θέλω να βλέπω και Κάρι. Για τον κόσμο, πίστεψε με, πιο εύκολο θα είναι να δει το Βεζένκοφ παρά το Μητοκούμπο. Γιατί τα μάτια του φάσαν. Θα ξεκινήσουν στις 5 και στις 5.30. Οπότε, ρε παιδί μου, αυτός που ξυπνάει στις 6.30 ή θα ξυπνάει λίγο πιο νωρίς για να το βλέπει το μάτς από την αρχή, ή θα βλέπει. Ναι, ρε χαρά, αλλά εγώ το άμα γυρνάω 12.30 μία κάθομαι, βλέπω τα παιχνίδια 2 η ώρα, άντε και 3 μετά, 5 δεν αντέχω. Κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς να παίζει πιο πολύ Ανατολή. Είμαστε εργάτες του αθλήματος και ακόμα και σε κονσέρβα να το βλέπεις. Δεν μπορώ. Κονσέρβα δεν μπορώ να βλέπω μπάσκετ με τίποτα. Ναι, δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κονσέρβα που είπες. Έχεις δίκιο. Δεν είναι, σε να μην υπάρχει μάτς. Έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έλα. Ποια είναι η τρίτη είδηση που ήθελε να πει. Έχουμε στο τέλος. Όταν μου πεις ότι φτάνουμε στο τέλος, θα σου πω ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Μίτσιτς στην ΕΦΕΣ. Κλεισμένο. Κλεισμένο. Αλήθεια τώρα. Ναι. Αμερικανός. Ναι. Που βρέχεται από Μεσόγειο. Αμερικανοϊταλός. Ναι. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έλα. Τα διαρκεία του Ολυμπιακού θα ξεπεράσουμε περσινά. Ήδη τα ξεπεράσανε. Επειδή με ρώτησε και κάποιο και δεν ήξερα να του δώσω την απάντηση, ποιο θα είναι το όριο. Κάπου στα 7. 6 με 7, δηλαδή λίγα έχουν ακόμα. Το 6 είναι το όριο, αλλά μπορεί να το πάνε 7 για να πουλάνε και εισιτήρια, να μην μένει κόσμο έξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο. Με αυτό να το πούμε. Δηλαδή, ότι με 800 θέσεις παραπάνω φέτος, έτσι. Αυτό. Δεν θα υπάρξουν πολλά ακόμη εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή, όποιο προλάβει, πρόλαβε. Μετά θα πρέπει να κυνηγάτε πάντα το εισιτήριό σας. Και όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγαλύτερο κόστος, αλλά είναι διαφορετικό να έχεις ένα διαρκείας και να μπορείς να πηγαίνεις όποτε θες, χωρίς να έχεις άγχος από το να ψάχνεις κάθε φορά εισιτήριο και να ρωτάς και δεξιά-αριστερά. Επόμενη ερώτηση. Πες μου τη σημαντικότερη αλλαγή από όσες προανήγγειλε ο Βαγγέλης Λόλιος στο web radio της ΕΟΚ. Που όπως ήταν αυτή η συνέντευξη 55 λεπτά, 1895.000 είναι 700 λέξεις. Λοιπόν, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπείτε και στο Sport 24. Αν θέλετε, μπείτε στο site της ΕΟΚ, έχουν βάλει και τη συνέντευξη ολόκληρη. Το πιο σημαντικό από όλα έχει να κάνει με τα λεφτά, τα πάρα πολλά λεφτά που κερδίζουν σιγά σιγά οι ομάδες. Δεν μιλάμε για την Elite League που. Γιατί η Elite League παίρνει λεφτά από τις συμμετοχές των παικτών. Πάρα πολλές ομάδες έβγαλαν τα περισσότερα έξοδά τους. Συνεχίζεται αυτό, πιάνοντας και τους 98 για μικρούς και ούτω καθεξής. Πλέον τα προνόμια τα οικονομικά με τους μικρούς πηγαίνουν και στην National League One που λέω. Εγώ είτε εθνική που λες εσύ. Και εκεί μικρή λοιπόν. Όσο πιο μικρή, τόσο πιο πολλά χρήματα στους τρεις ομίλους. Πλέον οι διαιτητές, από ό,τι είδα, θα πληρώνονται από την ΕΟΚ, γραμματεία κλπ. Που είναι τα έξοδα. Ναι. Γενικά πάρα πολλά οικονομικά κίνητρα. Φεύγουν τα φυλαγόνα, θα γίνονται ηλεκτρονικά. YouTube θα τα δείχνει τα περισσότερα μάτς, τουλάχιστον Elite League και Α1 γυναικών, θα τα πληρώνει η ΕΟΚ. Οπότε σιγά σιγά μαζεύονται αρκετά λεφτά. Μην ξεχνάμε ότι πλέον παίρνουν και επιχορηγήσεις οι ομάδες από το κράτος. Η Elite League. Η Α1 γυναικών παίρνει και πολλά λεφτά από το στοίχημα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά κίνητρα. Προανήγγειλε θα φτιαχτούν και γήπεδα, γυμναστήρια, προπονητήρια. Έτσι. Mm-hmm. Και πάρα πολλά άλλα. Άλλο ένα σημαντικό που δεν έχει κάνει με τα οικονομικά, που είναι σημαντικό όμως γιατί ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι θα υπάρχει ενίσχυση, είναι το ότι θα βλέπουμε τελικό κυπέλλου γυναικών μαζί με τον τελικό κυπέλλου ανδρών στο ίδιο γήπεδο την ίδια μέρα. Με 2-3 ώρες διαφορά. Δηλαδή θα ξεκινάμε με τον τελικό των γυναικών, ναι. Που αξίζει και αυτές λίγο περισσότερο κόσμο. Δηλαδή
Όχι, okay, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, η προσπάθεια που γίνεται για τον μπάσκετ γενικό είναι μεγάλη. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εμείς λίγο να τις υποστηρίξουμε πραγματικά περισσότερο και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα. Ο Τρίτονας θα παίξει Α1. Ο Τρίτονας έκανε τα χαρτιά του, οπότε φαίνεται ότι πάει να παίξει. Κατέθεσε. Σήμερα έβγαλε ανακοίνωση. Και το Μαρούσι λέει ότι θα παίξει. Αν πάνε στις 13 οι ομάδες, καταλαβαίνεις ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό το 6-6 που θα κάνανε το πρωτάθληματάκι των 6 ομάδων και των υπολείπων. Αν μείνουν 12, τότε θα γίνει αυτό. Ωραία, θεωρώ, το επόμενο πρόβλημα. Ναι, θεωρώ ότι πλέον θα μπουν πολύ περισσότεροι χορηγοί. Υπάρχουν στα σκαριά πολύ καλές συμφωνίες και με δεδομένο ότι υπάρχουν και τα τηλεοπτικά, θεωρώ ότι μπορεί κάποια ομάδα να ξεκινάει με έσοδα 700.000. Με αυτό έσοδα 700.000. Μου θυμίζει εποχές 8, 9, 10. Που μπορεί να είναι ολόκληρο το budget της και κάτι παραπάνω, έτσι. Ναι, με 700.000 και βρες και εσύ μόνος κάποια έσοδα, πας στο εκατομμύριο. Σιγά σιγά φτιάχνει το πράγμα. Νομίζω ότι με 700.000 ο Τρίτανας και το Μαρούσι όχι απλά μπορούν να βγάλουν. Και μιλάμε χορηγούς τηλεοπτικά, είναι το στοίχημα, έτσι. Ακριβώς, αλλά ναι, μπορούν να φτιάξουν και κάποιες εγκαταστάσεις. Δηλαδή, το Μαρούσι, για παράδειγμα, θα μπορεί να κάνει κάτι στο γήπεδο του. Ναι, το Ναι, τα λεφτά του στοιχήματος είναι και να φτιάχνεις γήπεδο, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Και είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε αγγίξει όσο θα έπρεπε, αλλά εντάξει, όχι. Μπείτε όμως να διαβάσετε και να ακούσετε τον Βαγγέλη Λιόλιο, γιατί μίλησε για όλα τα πρωταθλήματα, μίλησε για όλα τα οικονομικά κίνητρα, για όλα όσα συμβαίνουν, για τις αλλαγές στα πρωταθλήματα National League που εξηγήσαμε πλέον. Δεν μετράνε κανονική περίοδος, όπως και στις γυναίκες, δεν μετράει κανονική περίοδος. Όλα θα είναι από την αρχή στα play-off που είναι πολύ μεγάλη πρόοδος. Μόνο στην Elite League θα μετράει κανονική περίοδος και εκεί το άλλαξαν. Και πλέον δεν θα είναι στις 3 νίκες, αλλά στις 4 νίκες. Αν ας πούμε κάποιος είναι στο 2-0. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάω στις ερωτήσεις και σιγά σιγά πάμε προς την αποφώνηση και την τελευταία είδηση. Θέλω να συζητήσουμε και για Παπαγιάννη, συγγνώμη τώρα. Πάμε. Ο Παπαγιάννης που έχουμε πει για Φενέρ και βασικά δεν είναι για Παπαγιάννη, για Ρεάλ ήθελα να πάμε, αλλά να εξηγήσουμε και πόσο αυτό μπορεί να αφορά τον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ έβγαλε μάρκα πρώτο θέμα σήμερα. Πρώτο θέμα στο site, όχι πρώτο θέμα στο μπάσκετ. Ότι δεν τα, βρίσκουν, ναι, δεν τα βρίσκουν με τον Ταβάρες. Και ότι υπάρχει ο Γουίλι που περιμένει. Ο Γουίλι που έχει πει η NBA Real. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι και επειδή ο Παναθηναϊκός και ενδιαφερθεί, δεν μπορεί να πάρει το Γουίλι. Άρα μοιάζει με μονόδρομος ο Γιώργος Παπαγιάννης. Καθυστερεί το θέμα, κοιτάζει και αυτό το NBA. Και υπάρχει και η Φενέρ. Πρέπει να το δούμε, γιατί είναι πολύ κομβικός ο Παπαγιάννης για τον Παναθηναϊκό. Εμένα προσωπικά πάντως με στενοχωρούν πάρα πολύ τα σχόλια που διαβάζω στα social media για τον Παπαγιάννη τις τελευταίες ημέρες. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο κόσμος για εκείνον, κατά τη γνώμη μου, έτσι, είναι πάρα πολύ άσχημος, είναι πάρα πολύ υποκριτικός και θεωρώ ότι σε περίπτωση που φύγει ο Παπαγιάννης, πολλοί θα καταλάβουν πολύ σύντομα την αξία του και το πόσο χρήσιμος θα ήταν σε αυτό το ρόστερ. Από εκεί και πέρα ο καθένας, okay, κρίνει όπως θέλει. Και η ιστορία θα δείξει. Πάμε σε ερωτήσεις. Τις έχεις εσύ μπροστά? Τις έχω τις ερωτήσεις μπροστά. Να πω λίγο αυτό που ήθελα ότι για τη Φανάσια το κούμπο, επειδή με ρώτησαν δύο φίλοι, δεν έχουμε κάποια είδηση, αλλά δεν πρέπει να το θεωρούμε και δεδομένο ότι θα μείνει στο Milwaukee Bucks. Μας έλεγε και ο Ρεφίλης Φάδα ότι είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που βγαίνει στη free agency και περιμένει να ακούσει, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον από δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Ανατολικής Περιφέρειας και με ρόλο πολύ σημαντικότερο από εκείνο που είχε τα τελευταία χρόνια στους Μπακς. Αλλά θα δούμε. Δεν είναι ένα θέμα που πρόκειται να τελειώσει Ευρώπη σήμερα ή αύριο. Ευρώπη, όχι, δεν το θεωρώ. Εθνική θα είναι ο Θανάσης. Θεωρώ πως θα είναι, ναι. Θεωρώ ο Κώστας. Ο Κώστας. Τι να σου εσύ, τι ακούς? Άκουσα ότι έχει κάνει επέμβαση. Ξέρω εγώ, ισχύει αυτό? Γενικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με ένα τραυματισμό που είχε πάθει, θυμάσαι, πέρυσι στο Σερβία Ελλάδα, στο τελευταίο που κινήθηκε από το Ευρωμπάσκετ και τον ταλαιπωρήθηκε μέσα στη χρονιά. Να δούμε και τη δική του. Έλα, πες μας και για Γιάννη τώρα που είσαι. Αν δεν μας πεις εσύ, κάτι έτσι, αν είναι να πεις, πες κάτι καλό όμως για τον Γιάννη. Εγώ σου έχω πει ότι θεωρώ ότι το προσπαθεί και ότι δουλεύει με στόχο όσες είναι οι πιθανότητες να τις κυνηγήσει. Δεν θα σου πω ποτέ ότι έχει αποφασίσει να μην παίξει. Όχι. Θα δουλεύει σκληρά, έχει ένα ταξίδι αυτές τις ημέρες να κάνει, θα γυρίσει, θα ξεκουραστεί κάποιες ημέρες και θα συνεχίσει να δουλεύει. Όπως μου είπες και εσύ, η προεπιλογή
Η εθνική θα βγει κάπου στα 15 Ιουλίου, στα μέσα Ιουλίου. Οπότε έχουμε ακόμη όχι 2 εβδομάδες, αλλά σχεδόν 2 εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Πρέπει να περιμένουμε και να μην βγάζουμε συμπεράσματα. Θα δούμε. Και ο Γιάννης, η προετοιμασία για αυτόν θα ξεκινήσει 1η Αυγούστου και το κάτω-κάτω δεν χρειάζεται να παίξει όλα τα φιλικά όπως πέρσι, ούτε να παίξει καν σε όλα τα μάτια του παγκοσμίου. Εντάξει, και πέρυσι έγινε ενός είδους διαχείριση κάθετος συντήρηση και επειδή έχει προκύψει τελευταίες ώρες ένα θέμα επιφυλασσόμεθα να το σχολιάσουμε πιθανότατα στο επόμενο podcast, διότι και εμείς είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή αναζήτησης. Ξέρεις γιατί πράγματα. Ναι. Για το επόμενο επεισόδιο. Πάμε σε ερωτήσεις. Λοιπόν, Γιάννης Κοσμάνης. Ναι. Ευχαριστώ να στείλω την χάρη σε περίπτωση που έχει ο Μίροτιτς στον Ολυμπιακό. Θα βελτιωθεί κάτι στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Θα είναι αυτοκίνητρο για την παραμονή Σλούκα. Νομίζω ότι για τον Σλούκα πρέπει να είναι κίνητρο αυτό που ακούγεται για τον Μίροτιτς, γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Μίροτιτς ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας. Ο Μίροτιτς, αυτό που παίζει ο Μπαρτζόκας του ταιριάζει 10 φορές περισσότερο από ότι αυτό που έπαιζε με τον Γιασικεβίτσιους. Νομίζω όλοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτά και ο Μίροτιτς στα 32 του θα κάνει μια επανεκκίνηση καριέρας. Όχι, ήταν κακός. Πέρσι MVP ήταν και φέτος μια χαρά ήταν. Απλά έχουμε μείνει στον τελικό, δεν έβαλε καλάθι. Ήταν πολύ αρνητικός. Θεωρώ ότι θα είναι. Μπορεί και αναβάθμιση του Ολυμπιακού, όχι γιατί είναι καλύτερο από τον Βεζένκοφ, το αντίθετο, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός, έχοντας και τον Μιλουτίνοφ και τον Κος και τον παίχτη που θα πάρει, αν δεν είναι ο Σλούκας, που μπορεί και να είναι ο Σλούκας, είναι καλύτερο ο Ολυμπιακός. Ακριβώς έτσι, αυτό πιστεύω και εγώ. Σε περίπτωση ρωτάει αν φτάσει σε Θερμπλή, φυγή Σλούκα, υπάρχει είδου να υπογραφούν 2 ξένοι τη θέση Σάσα με Σλούκα. Ναι, ναι. Και αν αναβαγεί την Ντόρσεϊ. Και αν αναβαγεί την Ντόρσεϊ. Ναι, 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 δηλαδή, γι' αυτό και είπα ότι μπορεί να πάει στου 9 Ολυμπιακός. Με στόχο την Ευρωλίγκα και όχι το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα σαν δεύτερη μία. Θα παίζουν οι Έλληνες που υπάρχουν. Μπορεί να πάρουν και το Χαραλαμπόπουλο και να παίζουν οι 6 ξένοι που θα διαλέξει ο. Ωραία. Γιώργος Αυγερικός. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Δεν διαβάζω αυτά. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αδέρφια. Είναι ακόμα τι ισχύει. Ο Πάτσο θα μπορούσε να είναι στην Ευρώπη. Ο Πάτσο νομίζω. Και αυτό περισσότερο το νοιάζεται τον τελευταίο καιρό για τι δίνε που έχει το. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα για τον. Χουάντσο για μένα είναι, αν δεν υπήρχε Μίροτιτς, ας πούμε, ιδανικός και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό για μένα. Ίσως να είναι όντως θαμάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα ο Γουίλι, θεωρώ ότι θα εξαντλήσει πιθανότητα να μείνει στο NBA. Είναι από τους πλέον οικονομικούς σέντερ των τελευταίων ετών. Δηλαδή μπορεί να παίζει λίγο και να προσφέρει πολλά. Το ξαναλέω, αν ερχόταν στην Ευρώπη θα ήταν συγκλονιστικός. Και την πήρα θα είναι πολλοί κόσμος. Εγώ για Ρεάλ τον βλέπω όμως. Οκ, μπορεί να πάει στη Ρεάλ. Επειδή πολλοί κόσμος λέει ότι είναι 4 και έχει 5. Ο Γουίλ είναι μόνο 5 και ο Χουάντσο είναι 4 προς 3. Ακριβώς. Όχι, ο Γουίλ είναι 5 προς 6, όχι 5 προς 6. 5 προς 6 πραγματικά. Λοιπόν, μπορεί ο Χασίσκο να ανταπεξέλθει τη ομάδα Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι αυτό ψάχνει ούτω ή άλλω. Σε Βιλερμπάν, σε Άλμπα, σε Μπάγκερ. Ναι, όχι στο το πρώτο επίπεδο. Ναι, και βλέπουμε. Να δοκιμαστεί. Ναι. Κύριε Καβαλιέρα, αυτή. Ναι. Δεδομένου πω πιθανότατα ο Σάσα πάει NBA που πήγε, ποια είναι η κινήση του Ολυμπιακού στη θέση 4 αλλά και στη θέση 5. Νομίζω τα συζητήσαμε όλα αυτά. Το 4 θα νομίζω ότι και στο 5 μπορούν να πάρουν ένα ξένο 4-5 φτηνό. Χρήστος Κουδούνης, τι ισχύει με Ντάριους Τόμψον και Ολυμπιακό. Θα απαντήσω εγώ, δεν αφήνω το Σπύρο, τίποτα απολύτως. Είναι πάρα πολύ ακριβώς και Ολυμπιακός. Δεν νομίζω να φτάσει αυτά τα ποσά. Και θα σας απαντήσουμε και σε λίγο γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Χάρη και Ρονιμάκης, μήπως το ραντεβού δεν είχε λευκό καπνό επειδή ο κόουτς απουσιάζει στην Τουρκία. Ίσως παίξει και ρόλο αυτό, ίσως δηλαδή να παίζει ρόλο ότι μπορεί να γίνει κάποια συνάντηση, μπορεί να μείνει ένα τηλέφωνο, μπορεί να γίνει τέτοιο. Μπορεί, ναι. Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Νομίζω όσο γνωστό, αν θυμάμαι από την φωτογραφία. Κάτσε καραφλά, αδέλφια. Με τι σκεπτικό έχει πάρει ο Ολυμπιακό το Μιλουτίνο. Second unit με το ίδιο σχέδιο όπω η first unit, ή έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Είναι παρότι είναι δίδυμη πύργη, έχει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Δεν υπάρχει second unit, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι πρώτο unit ή δεύτερο. Αλλά θέλει ένα παίκτη που είναι πολύ καλό παίκτη. Κυριολεκτικά νομίζω ότι θα είναι. Η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας με δύο παίκτες τάξης στη θέση 5 που θα παίζουν ανάλογα με τη φόρμα τους, ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με το. Τα φάουλ. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι δεν έχει ξανά υπάρξει τόση ισορροπία
με δύο παίχτες στην ίδια θέση. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, και ο Παναθηναϊκός είχε και το Διαμαντίδη και το Σπανούλη και το Γιασκεβίτσιο. Αλλά τουλάχιστον στο σύγχρονο μπάσκετ, δύο πραγματικά τόσο καλούς στην ίδια θέση, εγώ δεν μπορώ να. Ναι, είχε Παναθηναϊκός, Πέκοβιτς. Ναι, αυτό είναι λίγο παλιό αυτό. Είναι αρκετά παλιό. Είναι αρκετά παλιό και εκείνη η ομάδα, εντάξει, okay, ήταν η Dream Team, δεν πάμε να συζητήσουμε. Ευστύχνης, Μάγκας Παπαγεράτος, για Λαμπροβίτελα στον Παναθηναϊκό, τι θα λέγατε? Κάποια στιγμή προσπάθησα, αλλά τα χάλασε ο Πάντερ, νομίζω. Εκεί που μόλις θα τον αφήνανε το Λαπροβίτελ να παίρναν και λεφτά, αλλά αφού δεν πήγε ο Πάντερ, μετά δεν μπορούσαν να αφήσουν παίχτη να μείνουν χωρίς γκάρτ. Ωραία. Για ποιο λόγο η Φενέρ δεν θέλει τον Ντόρσεϊ, τον οποίο μόλις πρόσφατα πήρε? Δεν τα βρίσκουν μεταξύ του με τον ίδιο, δεν ξέρω. Θέλει κάτι καλύτερο. Έχουν και πολλούς ξένους. Πήρε το Σανλί, έτσι. Πήρε το Σανλί η Φενέρ. Μια προσπάθεια να φτιάξει λίγο τον τουρκικό κορμό. Και ίσως αυτό παίζει και κάποιο ρόλο στην περίπτωση του Παπαγιάννη. Λένε όχι ότι θέλει να πάρει κι άλλο σέντερ. Κι άλλο σέντερ, οκ. Okay. Ωραία ερώτηση από Κλέντρο Μπαίλι. Πιστεύω λίγο πως ο Ζούγκρι στην περιφέρεια είναι μια καλύτερη από τον Ολυμπιακό πίσω από Φάλ και Μιλουτίνο. Ο ποιο ο? Ο Ζούγκρι στην περιφέρεια. Είναι πολύ μικρό, ρε παιδιά. Το έχει ακόμα, όχι. Εντάξει. Ναι, όχι ίσως ακόμα. Λοιπόν. Θα τον δούμε το Ζούγκρι, τώρα παίζει στο Εθνική Νέων, αρχίζει σε λίγες μέρες. Να τόσο μεγάλο. Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια. Επειδή και να μείνω στη Δάφνη και γενετή, τι θα λέγατε να κάνετε ένα αφιερωματικό podcast κάποια στιγμή για παλιές ιστορικές ομάδες τύπου Δάφνη. Και Sporting, γιατί ο Χάρης είναι Sporting, φίλε. Σπορτιγκάρα μου, κάποιο να βάλει λεφτά να πάρει αυτή την ομάδα. Ρε, παιδιά, αν ακούτε, κάποιο να πάρει αυτή την ομάδα. Το Sporting, τη Δάφνη, τον Πανελλήνιο. Πανελλήνιο ανέβηκε γάμα εθνική, ε. Ποιος? Ο Πανελλήνιος ανέβηκε γάμα εθνική παρεμπιπτόντω. Δεν λέω τώρα αυτό για τον Μήλωνα που ανέβηκε Α2 και θα πρωταγωνιστήσει, αλλά παγκρά, νεαρή ομάδα, με ιστορία, με γήπεδα, λέει παιδιά λίγα λεφτά χρειάζεται. Γιατί δεν μπορεί να βρει ένα άνθρωπο. Όραμα περισσότερο χρειάζεται και λιγότερο τα λεφτά. Ή να βρει εσύ πολλά λεφτά κάποια στιγμή, να πάρει το σπορτί. Θα τον πάρω, ναι. Κώστας Παπαγιάννης. Παιδιά, κανένα δεν μιλάει για τον Μάρκο Πάουερ και την Μπασκόνια. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Είδες. Γιατί να μην ενδιαφέρεται ενώ εσείς τον βλέπετε σούπερ σκόρερ. Εμείς τα λέμε πολύ καιρό τώρα. Το ρωτάει πάρα πολύ ο Μάρκο Πάουερ και λέμε όχι. Ωραία. Μπιλ. Κάποιες φορές η ορολογία που χρησιμοποιείται για να περιγράψετε κυρίως τα συστήματα είναι δυσνόητη για εμάς ο Αγαής. Μήπως να σκεφτώ ότι θα αναφτιάξετε βιντεάκια με αναλύσεις. Μου ήρθε και ένα mail μέσα από το mail του Sport24, κάτι παρόμοιο, ότι πραγματικά κάποιες φορές να το παρακάνουμε. Θα ζητούμε συγγνώμη, απλά εντάξει, προσπαθούμε λίγο κι εμείς να βοηθάμε σε αυτή τη κάποιες περιπτώσεις. Τώρα έχει μπερδευτεί πολλοί σχόλοι, για παράδειγμα, με τις πήραμε τις exceptions του NBA. Εντάξει, το κατανοώ. Ήταν μια δύσκολη περίοδο για όλους. Προσπαθούμε κι εμείς να τα κάνουμε λίγο πιο κατανοητά. Λοιπόν, η καλύτερη Ευρωλίγκα που θα δούμε έρχεται φέτος. Κάθε χρόνο και καλύτερη είναι. Σωστό. Ο Μάικ Τόμπι μπορεί να απασχολήσει και τις δύο ομάδες. Ολυμπιακό όχι. Γιατί είναι ακριβώς, δεν παίρνει 800.000. Δεν είναι ότι είναι 300.000. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ασχοληθεί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Για να έχει Έλληνες. Και έκανε καλή σεζόν με στην Ιταλία. Εντάξει, ναι, okay. Στην Ιταλία βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις καλή σεζόν. Ειδικά σε ομάδες αυτού του επίπεδου μέση προς κάτω. Αλλά okay, ναι, θα χρειαστεί έλεγχο. Κύριε Σταύρο, μη σπέρετε τη διχόνοια, ποτέ δεν κατοίκηλα την κύριε Καβαλιεράτο. Ένα τόπιμά του ανέφερα, όπως και ότι χρειάζεται τον Action Point Guard. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Όχι, εμείς δεν είπαμε. Αυτό λέμε ότι δεν είναι Point Guard. Άλλο που. Αυτό λέμε. Δεν είναι, αλλά ο Παναθηναϊκός τον θεωρούσε Point Guard. Ο Παναθηναϊκός τον θεωρούσε. Ότι θα είναι αυτός ο point guard. Εμείς δεν το θεωρούμε. Εμείς το λέμε Μακίσικ, πολύ βελτιωμένη έκδοση. Σλάσερ. Αλλά αγραβά, στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού είναι για playmaker. Σωστά. Με Αγραβάνη ήταν. Γίνεται ήταν φίλος. Ο Αγραβάνης κέρδισε το έπαθλο στο 22 ως δύναμη τη Λιφάδα τα 44.000. Καστήριο ήμουν και δύο μέρες εκεί και είδα φανταστικά πράγματα να ξέρεις. Ωραίο τουρνουά. Δεν το πίστευα, αλλά τελικά ήταν πολύ ωραίο τουρνουά και περιμένω του χρόνου να ξαναγίνει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, παίζουν η ομάδα του Παπαλουκά και τον Μπουρούση. Δεν δίνεται ένα φάουλ στον Γιάννη τον Μπουρούση, νευριάζει, τρώει τεχνική ποινή, συνεχίζει και αποβάλλει
Τον απέβαλε ο διαιτητής. Δεν πάω σου πω τι έγινε μετά, μόλις τέλειωσε το μάτς. Πρέπει να ήταν μισή ώρα πάνω στο διαιτητή. Μισή ώρα πάνω στο διαιτητή. Αλλά ξέρεις, παιδί μου, είχε τη φάση του. Δεν είχε άσχημη κρίνια κατά. Είχε τη φάση του, γιατί ήταν το πρώτο τουρνουά. Δύο εναντίον δύο με επαγγελματίες, τα συμπολίτη και με έπαθλο 44 χιλιάρικα. Ο Μπρούσης βέβαια είχε πει ότι θα τα έδινε στο νοσοκομείο της Θεσσαλίας, στο νοσοκομείο της Θεσσαλίας. Οπότε καταλαβαίνεις η αποβολή του, εντάξει, του έκατσε λίγο πιο άσχημα. Του χρόνου θα πάμε μαζί. Τι άλλο. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Υπάρχει μία, λέει ο Κρίς εδώ, το συμβόλαιο στην Ευρώπη είναι σε ευρώ ή σε δολάρια. Γιατί αν είναι λέει σε ευρώ και ο Κρίς έχει πάρει 2,5 από τον Ολυμπιακό και 3,5 καθαρά στο NBA, μιλάμε για 3,2 ευρώ, βγάλει και τα 450 ευρώ. Εντάξει, η διαφορά είναι 0,8 ανάμεσα σε ευρώ και δολάρια αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι, 0,92 είναι. Και... επειδή είπα ότι ο Βεζένκο φέρνει με τα ίδια χρήματα και επειδή κάναμε και μια ανάλυση στο 24, κυριολεκτικά έφυγε με τα ίδια χρήματα. Θα έπρεπε να συμβόλαιο κοντά στα 2,4 ή 2,4 με την αναπροσαρμογή που θα γινόταν. Και στο Sacramento Kings τα καθαρά του θα είναι 3 εκατομμύρια την πρώτη σεζόν. Και πρέπει να βγάλουμε και 250 χιλιάρικα από τον buyout, που αν θεωρήσουμε, ρε παιδί μου, ότι αυτά τα 750 θα σπάσουμε σε τρεις δόσεις ετήσιες. Και βγάλει και έξοδα σπιτιού, γιατί εκεί το σπίτι δεν μένει με 500 και με 600 και με 1000 ευρώ, έτσι. Το καταλαβαίνετε, ναι, ναι. Είναι διαφημιστικά τα μεγέθη. Οπότε κυριολεκτικά έφυγε με τα ίδια χρήματα. Και ο Μίτσιτς έφυγε με λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε στην ΕΦΕΣ, την οποία το συμβόλαιο του δεν ήταν ούτε στα 3 ούτε στα 3,5, ήταν πάνω από 4 εκατομμύρια ετησίως. Αυτά. Επίσης, να πούμε ότι έχει κάποιες συμφωνίες με εταιρείες. Που εκεί που στην Ευρώπη έπαιρνε 100.000 και έπαιρνε 500. Δεν το συζητάμε, και τα χρήματα που θα παίρνει από διάφορα bonds του NBA, bonds που είναι εξιστόχων, αν μπει στα playoffs, αν φτάσει στο δεύτερο γύρο, θα είναι εξίσου σημαντικά. Σίγουρα όμως ξεκινάμε, ρε παιδί, να κάνουμε μια συζήτηση με τον Μπέιλ, με αυτό που θα ξεκινήσει. Αυτά τα ξέραμε τόσο καιρό, αλλά δεν σας τα λέγαμε, να μην τα ακούσει και ο Σάσα. Μήπως και μείνει στον Ολυμπιακό, εγώ τα έκρυβα, καταλάβατε. Δεν τα έλεγα εδώ, γιατί ακούει ο Σάσα. Μερικές φορές. Εγώ τα έκρυβα, λες. Ναι. Έλεγα μήπως δεν το έχει πάρει καμπάρι αυτό, Σάσα, και μείνει. Πρέπει πάντα να λέμε ότι η απόφαση είναι των παιδιών και να πηγαίνουν εκεί που πραγματικά αισθάνονται χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ο Σάσα το ήθελε, θα το ζήσει και το ευχόμαστε να το ζήσει στον απόλυτο βαθμό. Λοιπόν, ποιος είναι ο Αντιμίτσης στην Ελλάδα? Εντάξει, το κατάλαβα, είναι ο Ντάριος Τόμσον. Ο οποίος θα πάρει πάνω από τις μεταγραφές, θα στοιχίσει πολύ πάνω από 2 εκατομμύρια, γιατί υπάρχει και το buyout των 600.000. Ακριβώς. Οπότε απαντάμε και στην ερώτηση για το αν θα μπορούσε να πει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω θα είναι πολύ καλή κατάσταση για τον Ντάριος Τόμψον, θα είναι πολύ σημαντικός. Είναι ένα slim spec για εμένα. Αν φτιάξει λίγο το περιφερειακό του σουτ, μπορεί να γράψει και αυτό ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτά. Ζητάμε συγγνώμη που έχετε αυτή την ποιότητα ύφου σε αυτό το επεισόδιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά θέλαμε και εμείς. Συγγνώμη, το λέμε, αλλά και το. Το επόμενο χάρη μου έτσι θα είναι. Και το επόμενο έτσι θα είναι, αλλά αυτή είναι η ψυχανάλυση μας, οπότε είχαμε και εμείς την ανάγκη να είμαστε εδώ, να τα πούμε και να μας ακούσετε. Ο Βασιλιάδης έχει κουραστεί ήδη και λέει εδώ πέρα κλείστε το. Να πούμε ότι δεν θα του κάνουμε του χάρη, τη χάρη του Βασιλιάδη τον Ιούλιο να μην κάνουμε όπως δεν κάναμε πέρσι. Πέρσι δεν κάναμε καθόλου τον Ιούλιο. Κοιτάξαμε για τον Αύγουστο, φέτος δεν θα σταματήσουμε καθόλου. Και αν χρειαστεί θα κάνουμε και δύο. Θα είμαστε και δύο από τη θάλασσα, θα κάνουμε και δύο τη βδομάδα. Όχι θάλασσα, εγώ έφυγα από τη θάλασσα. Τέλος πάντων, ούτε είμαστε διακοπές, ρε παιδάκι μου. Ναι, ρε την ώρα μόνο, όποιος είναι στο Ρέθυμνο να έρθει να τα πούμε και όποιος δεν είναι στο Ρέθυμνο να έρθει στο Ρέθυμνο. Εγώ όμως να ξέρεις ότι είμαι κάθε μέρα στο Ρέθυμνο, διότι βλέπω στην τηλεόραση μια σειρά που είναι κάθε μέρα στο Ρέθυμνο. Ποια σειρά? Αυτή που παρακολουθώ, η αγαπημένη μου. Δεν ξέρω, μήπως κάνουμε διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Το σασμό. Συγγνώμη τώρα. Ο σασμός είναι στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο, ναι, ναι. Και δεν μου το έχεις πει αυτό. Έλα ρε, στο Ρέθυμνο. Και άμα δείχνει εκεί το δικαστήριο, το νοσοκομείο, το τέτοιο, όλα τα δείχνει. Τι λες τώρα. Ναι ρε. Απίστευτο. Σε ένα χωριό εκεί και κατεβαίνουν και κάτω, στο Ρέθυμνο. Κύριε Γεροντινάκη. Έχει και λίγο στο Ηράκλειο, έχουν και Χανιά, αλλά να ξέρεις τα γυρίσματα γίνονται στην Αθήνα. Απλά έχουν πλάνα, ξέρεις, δείχνουν. Από πάνω. Ναι, στο κύριε Γεροντινάκη, ναι, ελάτε. Αλλά εντάξει, δεν μας απαντάει. Δεν μας απαντάει. Δεν τίποτα. Περιμένουμε τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Διακοπές να πάει ο κόσμος. Αυτά. Καλή μπασκετική εβδομάδα.
Θα τα πούμε. Θα λέμε στην επόμενη. Και μην ξεχάσετε, βαθμολογήστε, αξιολογήστε, κάντε εγγραφή. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας από τους Bold Brothers. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.